Ήταν νύχτα, 4 παρατέταρτο. Ξαφνικά ένας με τον άλλον μας χτύπησαν τα τηλέφωνα και έτσι ειδοποιηθήκαμε να σηκώσουμε την πεθερά μου, να φύγουν, να φυγαδέψουμε ανθρώπους. Μέσα σε ένα τέταρτο είχε γίνει η ολική καταστροφή και αυτό με τραχτέρ. Από εκεί και πέρα δεν μπορούσαμε να μπούμε με τίποτα. Αν δεν μπορούσαμε εκείνη την ώρα σε ένα τέταρτο, δεν θα παίρναμε τους ανθρώπους καν. Είμαστε κατεστραμμένοι από δουλειά, από σπίτια. Έχουμε 100% καταστροφή, αυτοκίνητα, μηχανάκια, τα πάντα, όλα. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι έγιναν, ποιες ευθύνες θα αποδοθούν, θα το δούμε εν καιρό. Όλο αυτό έγινε από την βροχή. Όχι, έχει σπάσει, είχε ρίξει πολύ βροχή, αλλά έσπασε ο σταυρός επάνω. Μια βουή που ερχόταν, λες και ερχόταν ένα μεγάλο τσουνάμι. Ένα τσουνάμι ερχόταν και πήγαινε και μας πλημμύρισε όλους. Δεν το περιμέναμε καν αυτό το πράγμα που θα γίνει. Εκείνες τις ώρες που προσπαθήσατε να βγείτε από τα σπίτια σας, βλέπατε το νερό. Ήταν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Δεν μπορούν να κλαίνουν τα παιδιά, να μπορούν οι γέροντες να τους τραβάμε, τους ανήμπορους να ανεβούν επάνω στα τραχτέρ και να μην μπορούμε να τους τραβήσουμε. Τα παιδιά να ουρλιάζουν, να φοβάμαστε. Τα σκυλιά, η αδερφή μου έχει κτηνοτροφική μονάδα, έχουν φύγει όλα τα ζώα. Αυτή τη στιγμή ακόμα προσπαθούν να μαζέψουν τα πεθαμένα γιατί είναι υγειονομική βόμβα εκεί. Τώρα, εν καιρό θα δούμε ποιοι είναι οι ευθύνες, αλλά τι θέλουμε, πού θα αποδοθούν και τι θα γίνει. Τι ζητάτε και τι περιμένετε από εδώ και πέρα? Τι ζητάμε? Να βγαίνει η δικαιοσύνη, να έρθουν οι άνθρωποι να δουν τι πάθαμε και να μπορούν να μας δώσουν πού είναι οι δουλειές. Οι δικοί μας είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Δεν είναι. Πού θα πάνε οι άνθρωποι να πάνε να δουλέψουν? Ποιοι έχουν για να πάρουν, να μπορούν να δώσουν στους ανθρώπους τους άλλους? Πού? Υπάρχει. Ο κύριος εδώ έχει και μαγαζί. Πάει το μαγαζί του. Ποιος θα πάει να πάει να φάει? Εμείς εδώ. Ο άντρας μου είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Φτιάχνει. Πώς θα γίνει? Δεν ξέρουμε. Τα παιδιά μας θα σηκωθούν να φύγουν. Αυτό θα μείνει κανένα στο χωριό εν τέλει, από τη νεολαία τουλάχιστον. Εν τέλει δεν θα μείνει κανένα. Τα παιδιά μας θα φύγουν. Να κάνουν τι. Προσπαθήσαμε με νύχια και με δόντια. Είμαστε σε μια ηλικία των 50 και. Πώς ξαναγίνονται όλα αυτά από την αρχή? Πώς ξαναγίνονται? Κοπή μια ζωή. Υπάρχουν δάνεια. Δεν είναι ακόμα έτσι. Αυτοκίνητα, σπίτια, περιουσίες ολόκληρες, χωράφια. Πώς θα γίνουν αυτές οι καλλιέργειες, πώς? Η καθημερινότητα τώρα εδώ πέρα ποια είναι? Προσπαθούμε με νύχια και με δόντια και με ένα μπουκαλάκι νερό. Υπάρχει εθελοντισμός, προσπαθεί να υπάρχει. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους όλους που με ερημνήσανε. Οι μπότες μου τις έστειλαν οι αδερφές μου από τη Θεσσαλονίκη και αυτό με κόπο. Γύρω για να έρθουν. Με πολύ μεγάλο κόπο. Φαγητό και... έχετε, ρεύμα, νερό έχετε κανονικά? Ρεύμα μετά από μέρες. Νερό, τι νερό? Όχι, δεν έχουμε νερό. Θα πάθουμε. Σήμερα πήγα στο φαρμακείο γιατί το μάτι μου άρχισε να με πονάει. Και φαρμακείο στο κοινοτικό και μου έδωσαν ένα κολύριο. Με τις αρχές, με τον Δήμο, με την περιφέρεια. Δεν έχουμε μιλήσει καν. Ούτε οι ίδιοι έχουν έρθει εδώ να σας πούνε κάτι, να σας πούνε τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Όχι. Όχι, δεν έχουν έρθει. Προς το παρόν εδώ δεν έχουν έρθει. Εκείνο το βράδυ, το 112 σε ενημερωθήκατε ή από μόνοι σας? Από μόνοι μας τελείως. Το 112 όταν ήρθε ήταν πλέον αργά. 6 ώρα. Και 4 παρατέταρτο εδώ γίνονταν πλημμύρα. Σώσονε αυτό, σωθεί το. Αυτό μόνο. Σώσονε αυτό, σωθεί το. Τίποτα άλλο.